Η προηγούμενη κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ πέρασε και μάλιστα με διαδικασία fast track την ιδιωτικοποίηση παραχώρηση σε 14 πύλες εισόδους των κρατικών περιφερειακών αεροδρομίων, φιλέτα πραγματικά, στην κοινοπραξία της γερμανικής Fraport με την εταιρεία του ομίλου Κοπελούζου. Φυσικά είχαν φροντίσει να είναι ενταγμένοι η παραχωρησιούχος, δηλαδή η Fraport, να υπάγεται στο νομικό διάταγμα 2687 του 1953. Τι σημαίνει αυτό? Προβλέπει προνόμια με τη σέσουλα, όπως εξ ολοκλήρου διασφάλιση των κεφαλαίων, εξαίρεση από τον έμφυα, από δημοτικά τέλη, από κάθε πράξη επίταξης ή αναγκαστικής απαλωτρίωσης. Επίσης, προβλέπονται και άλλα επιπλέον, όπως δωρεάν 700 περίπου πυροσβέστες που αφαιρούνται, είναι εκτός επιχειρησιακού σχεδιασμού, για να εξυπηρετούν, να στελεχώνουν τις υπηρεσίες στα ιδιωτικά αεροδρόμια της Fraport και στο Ελευθέριος Μαζέλος. Του στερείται ακόμα και από την αντιπυρική περίοδο και την προστασία της χώρας, αφού δεν υπάρχει καμία αναπλήρωση. Δωρεάν υπηρεσίες και από το ΕΚΑΒ και άλλα. Τελικά, οι καπιταλιστές μόνο θα εισπράττουν κέρδη, αφού ακόμα και οι δημόσιες υπηρεσίες παρέχονται δωρεάν στον όμιλο. Ωστόσο, στη σύμβαση παραχώρηση για τους εργαζόμενους δεν υπήρξε καμία δέσμευση για τη διατήρηση των υπαλλήλων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας και όσοι δέχονταν να δουλέψουν στον παραχωρησιούχο θα έπρεπε να δεχθούν επαχθείς εργασιακούς όρους. Φυσικά, όλα αυτά μαζί ψηφίστηκαν και με από την τότε αξιωματική αντιπολίτευση της Νέας Δημοκρατίας, που έβγαλε και ανακοίνωση, χαιρέτησε την υπογραφή της σύμβασης, αλλά και την προσχώρηση του ΣΥΡΙΖΑ στη δική της λογική, αφού υπέγραψε, όπως έλεγαν στην ανακοίνωση, μια εξαιρετικά επικερδή για το ελληνικό δημόσιο συμφωνία παραχώρησης, την οποία επεξεργάστηκε στο σύνολό της η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Έτσι είναι το αστικό κράτος. Έχει συνέχεια και τότε και τώρα. Βέβαια, ανάμεσα στους επαχθείς όρους υπάρχει στη σύμβαση και το άρθρο 30,4, όπου προβλέπει ότι σε περίπτωση που μειώνονται τα έσοδα του παραχωρησιούχου, δηλαδή της Fraport, λόγω γεγονότος ευθύνης δημοσίου, υπάρχει αποζημίωση που πληρώνεται από το δημόσιο. Δηλαδή, η καπιταλιστική επιχείρηση ποτέ δεν θα έχει χασούρα, γιατί εγγυημένα είναι τα κέρδη της. Αυτό κάνετε. Και μάλιστα ο κύριος Υπουργός μας παρουσίασε κατά τη συζήτηση στην Επιτροπή ότι ακολούθησε τη σύμβαση του 2015 και ότι έκανε καλύτερη διαχείριση. Αφού, εάν ακολουθούσε τη σύμβαση, θα έπρεπε το ελληνικό δημόσιο να αποζημιώσει τη Fraport με μετρητά. Δεν κάνει όμως κάτι τέτοιο. Ακολουθεί το συμψηφισμό με μελλοντικά έσοδα του ΤΑΙΠΕΔ. Και μάλιστα προκαλούσε να ζυγίσουμε τις δύο επιλογές. Λες και τα έσοδα δεν θα τα στερηθεί ο προϋπολογισμός. Και κύριε Υπουργέ, δεν έχετε παράπονο. Βοηθάει. Βάζει πλάτη ο ΣΥΡΙΖΑ. Ίδια στρατηγική εξάλλου έχετε. Και τα λόγια και του εισηγητή του, ότι θα λυθεί στα πλαίσια της σύμβασης, όπως μας είπε προηγουμένως, αλλά και την τοποθέτησή του στην Επιτροπή, ανεξάρτητα αν επιφυλάχτηκε, που μας είπε, εμείς ούτως ή άλλως είμαστε στη θετική κατεύθυνση σε ό,τι αφορά το συγκεκριμένο νομοσχέδιο, διότι περασπιζόμαστε την πολύ σοβαρή δουλειά που κάναμε στο θέμα και των αεροδρομίων και των λιμανιών,
και σε πολλούς άλλους τομείς, με έναν τρόπο τα επανέλαβε και συνέχισε. Θεωρούμε ότι βεβαίως και πρέπει να προχωρήσει το νομοσχέδιο αυτό, αλλά και πρέπει από το Υπουργείο Οικονομικών να απαντηθούν συγκεκριμένα ζητήματα. Μερικά τα απαντήσατε. Αλλά ποια είναι αυτά τα ζητήματα? Οι επιστολές και τα έγγραφα κυρίως αλληλογραφίας μεταξύ παραχωρησίου της Φραπόρτ και του Ελληνικού Δημοσίου για το παζάρι αποζημίωσης που περιέχεται στη σύμβαση, οι ιδιωτικοποίησεις που ψηφίσατε μαζί και παρέα το 2016. Βεβαίως δεν τα υποτιμάμε, όμως το κύριο είναι η αλυσίδα, πολύ χοντρή αλυσίδα της παραχώρησης των 14 αεροδρομίων του 2016. Γιατί τελικά είσαστε απλόχεροι και γαλαντόμοι όταν είναι να αποζημιώσετε, να αναπληρώσετε απώλεια κερδών σε επιχειρηματικούς ομίλους όπως η Fraport. Τσιγκούνιδες όμως μέχρι απανθρωπιάς όταν είναι να ενισχύσετε την επιβίωση σε εργαζόμενους που τους πέταξαν σαστημένες λεμονόκουπες εταιρείες επίγειας εξυπηρέτησης αεροσκαφών, συνεργάτες της Fraport. Ταξική και άδικη πολιτική σας. Και ορίστε και για τα πρακτικά η ερώτηση που έχει καταθέσει η κοινοβουλευτική ομάδα του ΚΚΕ εδώ και μήνες και ακόμα δεν έχει απαντηθεί. Ένταση λοιπόν της αντιλαϊκής επίθεσης, πακτολός δισεκατομμυρίων ευρώ και ιδιωτικοποίησης για να ταξιδεύουν όλο και πιο ψηλά τα κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων. Αυτό κάνετε. Και όταν μειώνονται τα κέρδη, τότε υπάρχει κρατικός προϋπολογισμός. Λεφτά του λαού για να μπουκώνετε τους ομίλους για αναπλήρωση απολειών. Οικονομική ενίσχυση, απαλλαγές από τις αιτήσιες δόσεις παραχώρησης και συμψηφισμούς που περιέχονται στο παρόν νομοσχέδιο σύμβαση. Όταν έχουν όμως τα τρελά κέρδη, τότε δεν ζητάτε τίποτα. Βέβαια, απαλλαγές και συμψηφισμούς δεν κάνετε σε λαϊκά νοικοκυριά. Αντίθετα, τους έχετε σε μακρύς καταλόγους με χιλιάδες πληστηριασμούς πρώτης κατοικίας. Και αποκαλυπτικά τα στοιχεία που δημοσιεύουν σήμερα όλες οι εφημερίδες. Στοιχεία έρευνας της Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας, όπου ένα στα πέντε παιδιά στη χώρα μας υποβάλλονται στο μαρτύριο των υλικών στερήσεων και αδυνατούν να καλύψουν αυτά και οι οικογένειές τους βασικές ανάγκες σε αγαθά και υπηρεσίες. Αυτά είναι τα αποτελέσματα της πολιτικής σας. Όμως αυτό που δεν μπορεί να κρυφτεί είναι ότι η βασική προϋπόθεση για την καπιταλιστική ανάπτυξη αφενός είναι η φτώχεια των πολλών, γιατί αυτή είναι η καπιταλιστική βαρβαρότητα, αλλά και ειδικά στους κλάδους της διαχείρισης υποδομών των αερομεταφορών και η ένταση της εκμετάλλευσης των εργαζομένων με τα ωράρια λάστιχο, η εναλλαγή κακοπληρωμένης εργασίας και ανεργίες, όλα αυτά μαζί με το νέο εργασιακό αντεργατικό νομοσχέδιο είναι στη διάθεση των επιχειρηματικών ομίλων. Έτσι κερδίζουν. Όπως δεν μπορεί να κρυφτεί και το γεγονός ότι το άνοιγμα του τουρισμού γίνεται και φέτος με τα γνωστά πρωτόκολλα του κεφαλαίου που δημιουργούν πρόσθετους κινδύνους για τους εργαζόμενους επισκέπτες, κατοίκους τουριστικών περιοχών και όχι μόνο. Ταυτόχρονα, η υλοποίηση του επενδυτικού προγράμματος της Fraport μετά την ιδιωτικοποίηση των περιφερειακών αεροδρομίων το 2015 είχε ως καύσιμο το χαμηλό αντίτιμο για την παραχώρηση, τους χαμηλούς μισθούς και τα τσακισμένα δικαιώματα των εργαζομένων στον κλάδο των κατασκευών που υλοποίησαν αυτά τα έργα. Βέβαια, και νέα πακέτα άμεσης και έμεσης χρηματοδότησης που πληρώνει ο λαός, όπως με το παρόν νομοσχέδιο, δηλαδή προκλητική απαλλαγή του ομίλου από το αντίτιμο παραχώρησης για το διάστημα 3 ετών, ίσως και 4 χρόνων, με την αιτιολογία της πανδημίας. Τελικά, και σε περιόδους πανδημίας και χασούρας κερδών αποζημιώνεται πλουσιοπάροχα τους ομίλους. Όχι μόνο τη Fraport, όπως κάνετε με το παρόν, με το σημερινό νομοσχέδιο, αλλά και ακτοπλώους εφοπλιστές, μεγάλο εργολάβη διοδίων, αιτζία και άλλους μεγαλοκαρχαρίες. Την ίδια στιγμή,
Φροντίζεται τα έξοδά τους να είναι σχεδόν μηδενικά, αφού οι εργαζόμενοι βγαίνουν σε αναστολή και δεν σας νοιάζει για το πώς θα ζήσουν. Όταν μειώνεται το μισθό τους, η σύμβασή τους τελειώνει πολύ νωρίτερα και δεν ανανεώνεται. Βέβαια, όλα αυτά τα έχουν και σε, και σε αυτές τις περιπτώσεις τα περιφερειακά αεροδρόμια. Γίνονται σε συνέχεια της ολοκλήρωσης του επενδυτικού προγράμματος ύψους 440 εκατομμύρια για την αναβάθμιση των 14 αεροδρομίων διαχείρισης Fraport, η οποία έχει βάλει στο χέρι μια σειρά από σημαντικές πύλες της χώρας. Η αλήθεια είναι ότι χιλιάδες εργαζόμενοι στα περιφερειακά αεροδρόμια είναι ακόμα σε αναστολή αυτή την ώρα που μιλάμε. Είναι κυρίως σε εταιρείες επίγειας εξυπηρέτησης αεροσκαφών, που με συμβάσεις εργασίας που αποτελούν ομοιρία για τους εργαζόμενους, δουλεύουν χρόνια στα αεροδρόμια, είτε στα περιφερειακά αυτά τα 14, είτε στο Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών, και τώρα είναι στην κυριολεξία στον αέρα. Αυτό αποδεικνύεται άλλωστε και από τις μισθοδοσίες τους, αλλά και την ασφαλιστική τους ενημερότητα. Κι όμως, αυτοί οι εργαζόμενοι έχουν μείνει εκτός από οποιοδήποτε μηχανισμό στήριξης. Αλήθεια, πώς διασφαλίζεται το εισόδημα αυτών των εργαζομένων που μέχρι τώρα βρίσκονται χωρίς κανένα εισόδημα? Όσοι από αυτούς ήταν στο Ταμείο Ανεργίας, η επιδότησή τους έληξε. Δεν έχουν εργαστεί καθόλου αυτή τη χρονιά. Πάντα μιλάω για τα αεροδρόμια τα περιφερειακά από το Μάρτιο του 2020 και έπειτα, ενώ δεν έχουν ενταχθεί στο μηχανισμό στήριξης. Γιατί δεν διασφαλίζεται τουλάχιστον την ασφαλιστική τους κάλυψη με δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη? Μήπως γι' αυτό όλες οι κυβερνήσεις έχετε αρνηθεί να γίνουν αυτοί οι εργαζόμενοι αορίστου χρόνου, αφού έχουν τουλάχιστον 15 χρόνια δουλειάς και καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες αυτές τις εταιρείες? Ούτε φροντίσατε να τους εντάξετε ότι ανήκουν και αυτοί στους λόγους που συντρέχει γεγονός ευθύνης δημοσίου, ώστε να κριθούν άκυρες οι απολύσεις αυτών των εργαζομένων που εργάζονται με αυτούς τους όρους και έγιναν μέσα στο Μάρτιο. Δηλαδή, με συνεχείς ανανεώσεις συμβάσεων ορισμένου χρόνου που αποδεικνύεται από τις μισθοδοσίες και τα ένσημά τους, ώστε και αυτοί οι εργαζόμενοι να μπορέσουν να επιστρέψουν στη δουλειά τους. Τονίζω ότι μιλάω πάντα για τις εταιρείες επίγειας εξυπηρέτησης αεροσκαφών, που συνεργάζονται και με τη Fraport και που επανειλημμένα τα έχουμε θέσει και απαντήσεις δεν παίρνουμε από το Υπουργείο Εργασίας. Αντί για αυτά, αντί να δίνετε λύσεις σε τέτοια προβλήματα, φροντίσατε αποκλειστικά και μόνο οικονομικά και προνομιακά να στηρίξετε τους ομίλους, όπως εδώ στην περίπτωση της Fraport. Και γι' αυτό εμείς καταψηφίζουμε, όπως καταψηφίσαμε και την παραχώρηση ιδιωτικοποίηση, γιατί είναι ενάντια στο λαό, αλλά και την ασφάλεια και το συμφέρον της χώρας.